Στο φω τη δημοσιότητα ήρθε μια ακόμα καταγγελία για το εμβόλιο τη Αστραζένεκα, καθώ ένα άνδρα δήλωσε πω η μητέρα του άφησε την τελευταία τη πνοή λίγα 24 ώρα μετά τον εμβολιασμό τη. Όλα αυτά τη στιγμή που οι ειδικοί σε συνέντευξη τύπου δήλωναν ότι δεν συντρέχει λόγο ανησυχία από το συγκεκριμένο σκεύασμα, λέγοντα ότι οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν κανονικά. Ο γιο τη 61χρονη κατήγγειλε πω την 31 Μαρτίου η μητέρα του άφησε την τελευταία τη ανάσα πέντε ημέρε μετά τον εμβολιασμό τη με το εμβόλιο τη Αστραζένεκα. Η ίδια είχε λάβει το Εμβόλιο στι 27 Μαρτίου στο Κέντρο Υγεία Σα Προπύργου, με το γιο τη να λέει πω η μητέρα του είχε νικήσει τρει φορέ τον καρκίνο και να εκτιμά πω ο θάνατό τη οφείλεται στο συγκεκριμένο σκεύασμα. Όπω είπε η μητέρα του, μετά τον εμβολιασμό τη, δεν ένιωθε καλά και ο ογκολόγο τη την παρέπεμψε να δει ένα πνευμονολόγο, ενώ η εκτινογραφία θώρακο που έκανε ήταν πεντακάθαρη, ενώ και το τεστ για κορονοϊό που είχε κάνει ήταν αρνητικό. Ο γιο τη την έψαχνε και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τη με τον ίδιο να καταγγέλει. Την πήρα τηλέφωνο και δεν το σήκωνε, ενώ τελικά τη βρήκε στον καναπέ του σπιτιού τη χωρί τι αισθήσει τη. Είχε σβήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο άνδρα. Όπω αναφέρεται, η γυναίκα είχε θρομβοφιλία και έπαιρνε αντιπικτικά φάρμακα, ενώ είχε ενημερώσει τόσο του γιατρού όσο και τον νεοδί. Πιστεύω ήταν το εμβόλιο. Ο γιατρό που την εμβολίασε έχει κάνει την κίτρινη κάρτα στο νέο σημείωσε ο νεαρό, ενώ κατέληξε. Ο ογκολόγο τη έχει ζητήσει ιστολογική και τοξικολογικέ. Έχω και το χαρτί τη νεκροψία που λέει πω πιθανόν έμφραγμα να είναι η αιτία.